καφές σας. Άντε να δούμε, έχεις και ώρες. Επίσης Βραζιλία να μαζέψεις τους κόκκους έναν ένα. Θέλετε κάτι άλλο? Εξαρτάται. Πόσες ώρες έμειναν ως που να σχολάζουμε, ε? 5. Απαναγία μου, μπέρνα η ώρα. Ένα χει με τίποτε να κάνω. Εκτός εάν... Ναι. Ναι. Ήταν για να ξυμουσιάσω. Ευαρέθηκα να κάθουμε. Μου ξύσα σπασία. Ξέρεις πόσο δύσκολο πράγμα είναι να έρχεσαι δουλειά και να μην έχεις τίποτε να κάνεις. Να κάθεσαι όλη μέρα και να μην περνάει η ώρα. Κουράζεσαι ψυχολογικά, μην νομίζεις. Γίνεσαι ράκος. Μούξεις. Έχεις χάρη που είμαι ράκος και έχω τη δύναμη να σου απαντήσω. Και ο κύριος Χαρίλαος πάνω το ίδιο πρόβλημα έχει και τώρα νομίζω ήβρε τη λύση. Ποιος Χαρίλαος, ο ανώτερος λειτουργός, κλίμακα Α13. Ναι. Ακούσα ότι γράφει επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για ποιον πράγμα, για να στείλει χαιρετίσματα στο σκυλάκι του, το Λίο. Όχι, επειδή πιάνει 5.000 ευρώ το μήνα και έχει δουλειά να κάνει. Απανάγια μου. Και γράφει έτσι πράγμα στην επιστολή, να καρφωθεί που μόνος του δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται έχει ανθρώπους ακόμα που έχουν συνείδηση. Απαναγία μου, γλύωρα, γλύωρα, ασπασία, πιες τον καφέ μου και βούρω να προλάβουμε το κακό. Αν στείλει και τούτος έτσι επιστολή, ένα μας πιάσει όλους το κολάι. Τι να μου θέλετε να κάνουμε? Να τον προλάβουμε, ασπασία, να τον σταματήσουμε. Μα δεν που πάσαν όλοι και καρφώνονται που μόνοι τους, σιόρ. Δηλαδή, τι είναι τούτη κρίση συνειδήσεως που επάθανε, είναι επιδημία? Λάλλεις να αγκολείται εκεί? Ελπίζω. Ρε, ζήτησα τη γνώμη σου, ασπασία. Τέλειωνε, τέλειωνε. Πιάσ' τον καφέ μου και βούρα. Βούρα, ασπασία, βούρα! Βούρα, είπαμε. Πιάσε τις ταχύτητες του Θεμιστοκλέους. Αγαπημένε μου, Χαρίλαε! Ρέα μου. Έστειλες την επιστολήνη ακόμα. Βλέπω τα νέα κυκλοφορούλη ώρα. Ναι, τα υπουργεία είναι όπως τα κομμωτήρια. Πρώτα κουτσομπολεύκεις και μετά δουλεύκεις. Έστειλες την επιστολή, νέα, προλάβαμε σε. Γράφω την τώρα. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, Ασπασία, προλάβαμε το. Τον καφέ μου. Κάτσε. Μούξεις. Αγαπημένε μου, Χαρίλαε. Έμαθα ότι εκόλλησε κι εσύ το μικρόβιο της αυτοκριτικής. Μα τι έπαθετε ούλοι, σιόρ. Τόσα χρόνια ήσασταν καλά. Τώρα γιατί στέλνετε επιστολές και καρφώνετε τον εαυτό σας? Εν επιδημία τα ευλοημένα να ψεκάσουμε. Ρέα μου, καταχραζόμαστε δημόσιο χρήμα. Δεν το καταχραζόμαστε, Χαρίλα, δουλεύκουμε εδώ. Πληρωνόμαστε για να δουλεύκουμε και δουλειά δεν κάνουν. Εν και φταίμε εμείς. Πιάνουμε 5.000 το μήνα. Όσον και κανούν μας. Ρέα μου, πιάνουμε μπόνους, οδηπορικά, 13ο. Είδες, ψωμαζούμε. Χωρίς να κάνουμε τίποτε, ρέα μου. Χόμαστε το πρωί δουλειά, καθόμαστε ως το μεσημέρι και απαντούμε 2 τηλέφωνα στο ενδιάμεσο. Να μιλάς για σένα, Χαρίλα, Εγώ απαντώ 3. Μόξεις. Πρέπει μια φορά, ρέα μου, να σκεφτούμε το καλό του κράτους. Πρέπει μια φορά να βάλουμε το δημόσιο καλό πάνω από το δικό μας. Άκου πώς μιλά! Ο πολύς ελεύθερος χρόνος στη δουλειά είναι χάμνησε το νου του. Χαρίλα, δεσμεύομαι να σε βοηθήσω εγώ να γεμώσεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Πώς, να μοιράσουμε τη δουλειά? Αφού δεν του την κάνει δουλειά. Σκέφτηκα! Να φέρουμε δαμή στο γραφείο σου, τραπέζι του πινκ πονκ. Να παίζουμε μαζί 8 ώρες την ημέρα. Πινκ εσύ, πονκ εγώ. Να πούμε και στους άλλους δημόσιους λειτουργούς που έχουν το ίδιο πρόβλημα να έρχονται δαμέσιο. Να διοργανώνουμε τουρνουά. Δεν μου αρέσει το πινκ πονκ. Να στρώσουμε δαμή στο γραφείο σου μίνι γήπεδο του γκολφ. Δεν μου αρέσει το γκολφ. Να έρχεται η Ασπασία να σου φέρνει σοντόκου 5 την ημέρα. Μου αρέσκουν τα σοντόκου. Να σου φέρνει η Ασπασία σταυρόλεξα, να λύσουν όλη μέρα. Μου αρέσκουν τα σταυρόλεξα.
Μα δεν σου αρέσκει το ένα, δεν σου αρέσκει το άλλο. Προσπαθώ να σε βοηθήσω, Χαρίλα, και δεν με αφήνεις. Ρε μου, θέλω κάτι να κάνω, θέλω δουλειά να κάνω. Οκ, Χαρίλα, ήλπιζα να μην φτάνουμε σε τούντο σημείο. Αλλά δεν μου αφήνεις άλλη επιλογή. Χαρίλα, δεσμεύομαι να σου έβρω εγώ δουλειές να κάνεις. Όχι γιατί το θέλω, αλλά για να σε βοηθήσω. Πέμου, ρέα μου, κι ό,τι μου πεις θα το κάνω. Ορίστε. Κι αν μετά που του τα ούλα, για να δεις πόσο σε σκέφτομαι. Αν μετά που του τα ούλα σου μείνει ελεύθερος χρόνος, θα σε αφήγω να στείλεις την επιστολή. Με σου πω, θα στείλω και μια επιστολή εγώ για μένα. Σούμνισμα, τράπεζα, να πιάσω το μωρό μου το σχολείο, να πάω να δω κεραμικά, να αλλάξω χρώμα στο μαλλί μου. Τι εν τούτα, ρέα μου. Οι δουλειές που έχω να κάνω. Παραχωρώ σου τες, Χαρίλα, για να δεις πόσο μεγαλόψυχη γυναίκα είμαι. Και κάθε εβδομάδα θα σου φέρνω λίστα με καινούργιες. Είσαι δαμέ ακόμα. Ξεκίνα από το νούμερο ένα. Να πάρω το αυτοκίνητο για πλήμα. Είδες, Χαρίλα μου, είδες πόσες υπευθυνότητες έχεις να κάνεις τώρα. Ξεκίνα, είσαι δαμέ ακόμα. Καλή να αρχίσεις, Χαρίλα. Καλή να αρχίσεις τα νέα σου καθήκοντα. Μπράβο, Χαρίλα. Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές, Ασπασία. Μόλις προλάβαμε ακόμα ένα γκρούσμα. Μούξης. Εκρύανε. Να μου κάνεις άλλο.